όσο και η μέρα του Χριστουγέννου. Ευαγγελίζω χή χαρά μεγάλη. Ακούσαμε. Δηλαδή, καλεί εδώ ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ, ο βασιλιάς και προφήτης, καλεί και την άψυχη γη ακόμη να ακούσει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ευαγγελίζω γη χαρά μεγάλη, μαζί με τα έμψυχα και λογικά όντα. Και βεβαίως όσα θέλουν λογικά όντα να διατηρούν τη θεία καταγωγή τους. Αυτά και μόνον τα λογικά όντα, μυστικά, αόρατα, αθόρυβα, κατεβάζουν τον ουρανό στη γη. Και η γη αντιθέτως ανεβαίνει στον ουρανό. Γιατί ο Κύριος διά της Θεοτόκου έγινε όμοιος με εμάς. Όμοιος. Και έλαβε το όμοιο, το ανθρώπινο σώμα, για να το καταστήσει Θεό. Να το ανεβάσει εκ δεξιών του Πατρός, όπως το ανέβασε. Δεν είναι λοιπόν μικρό το γεγονός της σημερινής ημέρας ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αρχάγγελος ευαγγελίζεται το γεγονός της συλλήψεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην μήτρα της Αγίας Παρθένου. Και βεβαίως με το σπουδαίο εκείνο, το μεγαλειώδη χαιρετισμό που της απήγγειλε ο Αρχάγγελος, «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Είσαι η μοναδικά ξεχωριστή, η μοναδικά Αγία, η μοναδικά χαριτωμένη». Γιατί ο προαιώνων Θεός, το συλλαμβάνουμε αυτό το πράγμα, μπορούμε να καταλάβουμε. Προαιώνων Θεός σημαίνει πριν γίνουν οι αιώνες, πριν γίνει ο ουρανός και η γη, όταν τίποτα από όσα βλέπουμε δεν υπήρχε. Αυτός ο προαιώνων Θεός, ο αχώρητος παντί, αυτός που δεν χωράει στο παν, δεν χωράει πουθενά, αφού λέγει κάποιο άλλο τροπάριο, εν τη δρακή, στη χούφτα κρατάει το σύμπαν. Στη δράκα, στη χούφτα. Εκεί κρατάει το σύμπαν ολόκληρο, όχι τη γη. Η γη δεν είναι τίποτα. Είναι μηδέν, του μηδενός, στα χέρια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Διού, ο Κύριός μας, ο Κύριός μας. Είναι ο Διού τα πάντα εγένετο. Ο Πατέρας είναι το αφεντικό, αλλά είναι ο Υιός ίσως με τον Πατέρα, ίσως. Δια του Υιού έκανε ο Πατέρας, εν πνεύματι Αγίου τον κόσμο. Συνεργάστηκε ολόκληρη η Αγία Τριάδα για τη δική μας σωτηρία και για τη δημιουργία του σύμπαντος. Πώς ονομάζεται ο Χριστός, να το φέρουμε στην ημέρα της σημερινή, να το ισοζυγιάσουμε λιγάκι. Λυτρωτής, λύτρος είναι εξαπέστειλε το Υιό αυτού. Κοιτάξτε, 1080 χρόνια προφητεύει ο Δαβίδ, φωνάζει, λύτρωση εξαπέστειλε. Έστειλε ο Πατέρας λύτρωση το Υιό αυτού με τον Υιό του. Αυτός είναι ο Αγγελιοφόρος, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Αυτός είναι ο Μεγάλος Άγγελος. Έφερε ο εκτελεστής του Μεγάλου Αγγέλματος, της Μεγάλης Ειδήσεως. Είναι
η ημέρα των ημερών η σημερινή. Και ξέρετε κάτι, βέβαια γιορτάζει και άλλη εκκλησία. Ένα κοροπή που έχει τόσους κατοίκους, να απαριθμεί μετρημένους στις εκκλησίες μέσα και να περιμένουμε να έχει προκοπή η Ελλάδα. Τη μητέρα μας, τη μάνα μας, την Παναγία, που είναι το δεύτερο σε τιμή πρόσωπο από τον Πατέρα και τον Υιό, δεν τιμάει τους ανθρώπους. Τιμάει ο ουρανός και ο άνθρωπος, συγχωρέστε με. Όχι όλοι οι άνθρωποι, γυρίζει τα νότα στην Παναγία. Έπρεπε να τη δοξάζει σήμερα την Παναγία ολόκληρη η Ελλάδα. Ολόκληρη η Ελλάδα. Έπρεπε να γεμίζουν εκκλησίες μετά από αυτά που ζούμε στις ημέρες μας. Ευαγγελίζουν η γη χαρά μεγάλη. Λέει και κάπου αλλού και το Ευαγγέλιο και ο Δαβίδ, ότι και όταν ο άνθρωπος θα πάψει να εμνεί το Δημιουργό του Σύμπαντος, να εμνεί την Παναγία, τους Αγίους, τότε και οι λύθοι και κράξονται. Τότε θα φωνάξουν τα λιθάρια. Φώναξαν στη Σταύρωση του Κυρίου, όλοι το γνωρίζουμε. Σταυρώθηκε ο Κύριος, είπε τέλεστε, και οι γείες σύστη και οι πέτρες σχίστησαν, λέει εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής, εσχίστηκαν οι πέτρες, που σημαίνει φώναξαν οι πέτρες και εσείς ανέστητοι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνετε αυτό το ρόημα έχει. Σε ποια κατάντια φέρατε αυτόν που είναι ο αθώος. Είναι ο Κύριος μας, ο λυτρωτής μας. Δεν θυμάμαι ποιον μαθητή ο Απόστολος Παύλος είχε, το όνομά του δεν θυμάμαι, το γεγονός το θυμάμαι. Ήταν δούλος σε έναν μεγάλο που είχε χρήματα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και Ονίσιμος, αυτό είναι το όνομά του. Γνώρισε τον Χριστό διαμέσου του Απόστολου Παύλου και έγινε δίπλα στον Απόστολο λευκός σαν περιστέρι. Είχε δραπετεύσει από τον αφεντικό του, γιατί του είχε κλέψει λεπτά. Όταν τον έκανε χριστιανό ο Απόστολος Παύλος, του λέει τράβα τώρα στο αφεντικό σου, δούλος είσαι, θα πας. Και τι το λέω, προσέξτε το. Θα πας στο αφεντικό σου πάλι πίσω, το στέλνει με την επιστολή. Και του έγραφε, ο άλλοτε άχριστος, τώρα είναι, λέει, εύχριστος, καλά χρήσιμος, και πάει στο αφεντικό και την ελευθερία. Του λέει, είσαι ελεύθερος, του λέει. Όμως κοιτάξτε, ποιο μεγαλείο έχει ο Χριστός. Λυτρώνεται ο δούλος και θέλει να είναι δούλος. Να κάνει υπακοή. Λυτρώνεται ο δούλος. Ο Χριστός δεν λύτρωσε με τα όπλα, λύτρωσε με το λόγο του και με τη χάρη του. Έτσι λυτρώει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει η οικουμένη τότε γνωστή, που ήταν πιστή στο διάβολο πέρα για πέρα και είχε θεοποιήσει την κτήση, παρά τον κτήσαντα όπως λέτε το Πάριο, την είχε θεοποιήσει την κτήση. Και όργια γινόντουσαν εν ονόματι των θεών, των ειδώλων, του σατανά δηλαδή. Να κάνω μια παρένθεση, να λερώσω την ημέρα, να τη λερώσω. Διάβασα σε μια εφημερίδα, στήλος Ορθοδοξίας έχει το όνομα, με το Σύνταγμα στο εξωτερικό, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, με το νόμο επιτρέπει κάθε είδους σαρκομανία. Βάζει στο νερό κάθε είδος. Από άνθρωπο μέχρι κτίνος. Το διάβασα εγώ. Μέχρι κτίνος. Έρχονται αυτά εδώ, αλλά κοιτάξτε, εμείς κοιτάμε μόνο πόσα λεπτά θα πάρουμε.
λίγη προσευχή να φύγει αυτό το κακό που μας έρχεται, γιατί έχουμε και παιδιά. Έχουμε και παιδιά. Θα γιορτάσουμε και το άλλο γεγονός, και να τελειώνω, το άλλο γεγονός, εκτός από τον Ευαγγελισμό, της λυτρώσεώς μας από τους στούχους που είμαστε σκλάβοι. Γυρίζει το μυαλό μου πίσω στον Εθνικό Ύμνο, που λέει εκεί ο ποιητής: «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετρα τη γη». Και από κάτω έχει εφήμιο: «Χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά». Χριστός και ελευθερία της πατρίδας είναι ενωμένα μαζί, εντελώς ενωμένα μαζί. Λέγει η ιστορία ότι οι αγωνιστές του 21 ζούσαν ότι εμείς πέφτουμε σαν το σπόρο μες στη γη, για να γίνει το εξής: για του Χριστού την πίστη, την Αγία, και για της πατρίδος την ελευθερία αγωνιζόμαστε. Αδελφοί μου, ακούστε, πόσοι είμαστε, 150 εδώ μέσα, και οι 150 που είμαστε, να φωνάξουμε στην Παναγία: «Συ που έστειλες το λυτρωτή του κόσμου, μην αφήσεις να πέσει η πατρίδα μας εντελώς σκοτεινά σε χέρια άλλης σκλαβιάς, που είναι πιο μαύρη από το 21 τη σκλαβιά». Δέστε το αυτό και στην προσευχή μας να το έχουμε μόνιμα, να μας λυτρώσει ο Θεός. Αμήν. Thank you.